κυρίες και κύριοι, είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της υφισταμένης νομοθεσίας για αναστολή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Κορδάς. Για την κυβέρνηση και ειδικότερα για το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα αλλαγής της υφιστάμενης απόφασης για αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Ο προβληματισμός αφορά στην ομαλή μετάβαση μετά την έξοδο από την κρίση, που θα αποτρέπει τον μαζικό πληστηριασμό ακινήτων, ώστε σε καμία περίπτωση να μην τεθεί σε κίνδυνο η αξία της ιδιοκτησίας των πολιτών, ανέφερε ο κύριος Κορδάς. Τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Mi-113 ανατράπηκε σήμερα το πρωί στο παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος του Οροπού, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος στρατιώτης από την Κάριστο να χάσει τη ζωή του. Το όχημα μετέβαινε στο λιμάνι του Οροπού προκειμένου να επιβιβαστεί σε αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού για να λάβει μέρος στην άσκηση καταιγίδα. Στο ερπιστριοφόρο όχημα επέβαινε άλλος ένας στρατιώτης, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει μεταβεί ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος για να συντονίσει τις έρευνες. Προς το παρόν, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της ανατροπής του οχήματος. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση και προανακριτική από τα αρμόδια στρατιωτικά όργανα, ενώ η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια του θανόντος. Χιλιάδες συνταξιούχοι του δημοσίου θα κληθούν να πληρώσουν μαζί με τον φόρο εισοδήματος το σύνολο της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 2012, καθώς δεν τους παρακρατήθηκε το περασμένο έτος. Στις βεβαιώσεις αποδοχών που έλαβαν, δεν περιλαμβάνονται τα ποσά της εισφοράς και έτσι οι συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν ολόκληρα τα ετήσια ποσά της εισφοράς που αναλογούν στις συντάξεις του 2012 με την εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Το αποτέλεσμα θα είναι οι συνταξιούχοι να κληθούν να καταβάλουν ολόκληρα τα ετήσια ποσά της εισφοράς που αναλογούν στις συντάξεις του 2012 μαζί με τον φόρο εισοδήματος. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον 22χρονο Αμπντουλάζ Γκομέρ, το οποίος κατέληξε αφού χτυπήθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Αντάκια της Νότιας Τουρκίας. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων κατά των διαδηλωτών, που συνέρευσαν κατά χιλιάδες στην κηδεία του άτυχου 22χρονου. Τα επεισόδια ξεκίνησαν κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων από τον τόπο της τελετής. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια και ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, όπου τις απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 27 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 18 ως 26 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια, από 15 ως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Ήπειρο, όπου η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς, 18 ως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και τοπικά έως τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και από 20 ως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4 ως 5 μποφόρ, με εξαίρεση το βορειοδυτικό Αιγαίο που θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3 έως 4 μποφόρ. Ας περάσουμε τώρα να δούμε τη θερμοκρασία σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 25, στην Πάτρα από 14 έως 20, στο Ηράκλειο από 16 ως 26 βαθμούς, στη Λάρισα από 16 ως 28 και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας στις 5 το απόγευμα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.